τα τέλη του μήνα λογικά θα έχουμε μια συμφωνία και όσον αφορά τα μεσοπρόθεσμα για το χρέος. Ήθελα να ρωτήσω, μετά την συνολική συμφωνία, ο στόχος της κυβέρνησης πλέον για να βγει στις αγορές πότε προσδιορίζεται? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας δώσω μία σαφή ημερομηνία έξοδου στις αγορές. Αυτό είναι απολύτως αδύνατο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι να επαναλάβω όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του πριν από λίγες ημέρες, κατά την οποία δήλωσε ότι στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι η όσο το δυνατόν αμεσότερη έξοδος της χώρας στις αγορές χρήματος μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και την συνολική συμφωνία για τα μεσοπρόθεσμα για το χρέος και τα πρωτογενή πλεονάσματα μετά την περίοδο. Μετά το 2018. Παρακαλώ. Μπορείτε να μας προσδιορίσετε τους στόχους της κυβέρνησης πάλι σε σχέση με την έξοδο για τις αγορές, στις αγορές, σε ό,τι αφορά τον χρόνο, την ποσότητα των χρημάτων, το επιτόκιο δανεισμού και τη διάρκεια των ομολόγων? Όχι, βέβαια. Κύριε εκπρόσωπε, παρακολουθώντας όσα λέτε και όσα γίνονται, έρχεται μια συμφωνία που έχει για πολλά χρόνια πρωτογενή πλεονάσματα 3,5%, δηλαδή γύρω στα 7 δισμέτρα, όχι μέτρα, συγγνώμη, πλεόνασμα κάθε χρόνο. Αυτό από πού σας προέκυψε? Από το 3,5%. Δεν έχουν συμφωνηθεί ακόμα τα πρωτογενή πλεονάσματα, δεν έχουν συμφωνηθεί. Τουλάχιστον 3-4 χρόνια νομίζω. Δεν έχει συμφωνηθεί κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Εδώ μιλάμε για την τεχνική συμφωνία που αφορά τις μεταρρυθμίσεις από τώρα και μέχρι το 2018. Ωραία. 18, 19, και τα 20. Μέτρα τα δημοσιονομικά για το 19 και το 20. Τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν ξέρω από πού σας προέκυψαν. Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι μέχρι το 20 τουλάχιστον θα έχουμε 3,5 άρια. Αν το αρνείστε. Όχι, δεν το αρνούμε. Απλά δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα το δημοσιονομικό μονοπάτι μετά τη λήξη του προγράμματος. Επομένως δεν καταλαβαίνω από πού σας προέκυψε. Όλα αυτά τώρα δεν έχουν ανακοινωθεί πάντως που συζητιώνται. Επισήμως, άρα συζητάμε επί τη βάση κυρίως πληροφοριών και γενικών. Δεν συζητάμε επί τη βάση καμίας πληροφορίας. Σήμερα το πρωί είχαμε τεχνική συμφωνία, κύριε Μακρυγιάννη, και αυτή τη στιγμή κάνω επίσημη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Επομένως, τι εννοείται ότι συζητάμε βάσει πληροφοριών? Θα έχουμε 3,5% πλεονάσματα μέχρι και το 20, ναι ή όχι? Θα έχουμε. Με ένα μείγμα πολιτικής που είναι υπαγορευμένο κατά κύριο λόγο από τους δανειστές και δεν σας αρέσει, από ό,τι κατάλαβα, ιδιαιτέρως. Προφανώς, γι' αυτό και στεναχωριέται και όπως δήλωσε για ορισμένα πράγματα. Η ερώτησή σας ποια είναι ακριβώς? Θα σας πω. Με περικοπές και φορολογικές μεταρρυθμίσεις και άλλες μεταρρυθμίσεις που είναι πάλι υπαγορευμένες, όπως για τα καταστήματα της Κυριακής κτλ. Αν αυτό πρόσωπε δεν λέγεται μνημόνιο χωρίς λεφτά, πώς λέγεται? Κύριε Μακρυγιάννη, είναι προφανές ότι δεν ξέρετε τι σημαίνει μνημόνιο. Το μνημόνιο είναι οι προϋποθέσεις πολιτικής που συνοδεύουν μια κυβέρνηση. Αυτό το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή, ότι θα επιτευχθούν σε ό,τι αφορά την διαχείριση των οικονομικών της. Τώρα από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι ακριβώς ούτε. Σας πω, επειδή και εσείς τριετή συμφωνία τουλάχιστον που είναι 18-19-20 με υπαγορευμένη πολιτική. Ακούστε κύριε Μακρυγιάννη, για να συνεννοηθούμε. Για να συνεννοηθούμε. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στο σύνολο της Ευρωζώνης τα κράτη-μέλη υποχρεούνται συγκεκριμένα πρωτογενή κρίση τους μόνο την Ελλάδα, αλλά αντιθέτως αφορά το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής υπολογισμοί εγκρίνονται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αυτό φαντάζομαι το γνωρίζετε. Εξαιτίας του που έχουμε στην Ευρωζώνη, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε και τους κανόνες του. Δεν είναι απαραίτητος κανόνες μνημονιακοί. Οι μνημονιακοί κανόνες τηρούνται στο βαθμό που μια χώρα βρίσκεται σε πρόγραμμα. Εφόσον
αναχρηματοδοτεί κανονικά το χρέος της από τις αγορές, έχει τη δυνατότητα της συζήτησης για την οικονομική πολιτική την οποία θα ασκήσει με βάση τους κανόνες που ισχύουν για το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Όταν σου υπαγορεύουν λοιπόν μέτρα μέχρι το 20 είναι ή δεν είναι μνημόνιο? Κύριε Μακρυγιάννη, επιμένετε να μην κατανοείτε αυτό το οποίο σας λέω. Δεν μπορώ να συνεχίσω το διάλογο. Έχω νομίζω απαντήσει. Παρακαλώ.